Ακούστε να σας πω. Με πάτε 80 χρόνια πίσω. Είχα τον πατέρα μου και ήμουνα 10 χρονών. Και με έπαιρνε κοντά σαν πατέρα στο παιδάκι του και μου γιόμιζε το γουβά λίπασμα και αυτός με το λωστάρι ετρύπαγε τρύπες γύρω από το κλίμα και εγώ έρινα με το ρακοπότηρο το λίπασμα μέσα στις τρύπες. Αυτό ήταν η πρώτη μου δουλειά. Ξύπνα, ξύπνα, αν κοιμάσαι, ο Μαυρομάτα. Τον ήλιο πριν ειδούμε από τα βουνά μας. Προτού του τρίγου πιάσουμε τα εργάτα. Πριν βάλουμε στα λόνια, αγάλι, αγάλι, το μαύρο λιανορόγι. Που με τη θεία δύναμη και χάρη το κάνουμε στα φίδα. Τότε εδώ η περιοχή ήταν όλο σταφίδες σε λίγα μπέλια και πολύ λίγα λιοστάσα. Η ζωή μας ήταν από τη σταφίδα. Είχανε κάποιοι μερικά στρέμματα, άλλοι λίγα, άλλοι πολλά και οι άλλος λαός ήταν εργάτες που δουλεύανε στα κτήματα γιατί είχε πολλές δουλειές στο κτήμα σχεδόν όλο το χρόνο μέχρι που να οριμάσει, να πουληθεί και πάλι από την αρχή πάλι. Ξεκίνησε η σταφίδα από τον παππού μας από το 30 περίπου, τότε που γεννηθήκαμε εμείς. Λοιπόν, σταφίδες, αμπέλια και πολύ λίγα λιοστάσα. Μετά την πήρε ο πατέρας μας τη δουλειά. Και το 40, που είμαστε εμείς περίπου 10-12 χρονών, αναλάβαμε και εμείς να δουλεύουμε μέσα στα κτήματα του πατέρα μας. Και αργότερα έγιναν δικά μας. Λοιπόν, κάναμε όλες τις δουλειές. Ξεκινάγαμε από το ξελάκωμα, σκάψιμο, κάθερο, κλάδο, ράντισμα, χαράκι, τρίγο και την ελιάζαμε στα αλόνια της σταφίδα και τη βάναμε στα σουβάλια, την παίρνανε οι έμποροι, την αγοράζανε και την κάνανε εξαγωγή για την Αγγλία τότε. Καθώς βλέπαμε την ταινία του Σπύρου «Η Μαυρομάτα», έκανα μία ανασκόπηση ουσιαστικά της σύντομης μέχρι τώρα ζωής μου. Μια σειρά από μνήμες μου ήρθαν από τότε που ήμουν παιδί. Μεταξύ 20 Αυγούστου και αρχές του Σεπτέμβρη έχει αρχίσει να ξεραίνεται η σταφίδα, οπότε αρχίζει να αναδίδει έτσι μια πολύ έτσι γλυκιά και ζεστή μυρωδιά. Αυτή είναι η πρώτη μου παιδική μνήμη. Εμείς είμαστε από μία αγροτική οικογένεια, γεννημένη. Μεγαλώσαμε μέσα στα κτήματα. Στον πατέρα μου την ίδια δουλειά έκαναμε και εδώ που ήρθα πάλι την ίδια δουλειά κάναμε. Στις σταφίδες. Σηκωνόμαστε το πρωί, κάναμε τα απαραίτητα και φεύγαμε και πήγαμε στο κτήμα. Όταν ήταν ο κλάδος πήγαινα εγώ μαζί με τον σύζυγο για να μαζεύουμε τα κλίματα. Ο σύζυγος κλάδευε, εγώ μάζευα κλίματα. Μετά αρχινάγαμε το βουρλόδεμα. Δέναμε τα κλίματα επάνω στο καλάμι. Μετά αρχίζαμε το ρέντο. Πήγαινα μαζί, τα πρώτα χρόνια κουβαλάγαμε το νερό και το πηγαίναμε μαζί και ραντίζανε με την ψυχαστήρα. Μετά αρχίσαμε και τραβάγαμε τα λάστιχα από τα ραντεστικά. Μετά πηγαίναμε στο κορφόκομα. Θέλαμε να κορφοκόψουμε. Μετά αρχίζαμε να φτιάξουμε τα λόνια, να τριγίσουμε, να τα ρίξουμε στα λόνια τα σταφύλια, να τα πλώσω. Η δουλειά η δικιά μου ήταν να πλώνω. Ως παιδιά, πριν ξεκινήσουμε το δημοτικό, συνηθίζαμε να πηγαίνουμε να βοηθάμε τους γονείς μας στο μάζεμα της σταφίδας. Ο τρίγος ήταν η πιο κρίσιμη δουλειά, γιατί έπρεπε να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Πολλές φορές μάλιστα κλείναμε δανεικαργίες με τους συμμαθητές μας. Πηγαίναμε εμείς να βοηθήσουμε και έρχονταν αυτοί να μας βοηθήσουν στις ημέρες που είχαμε εμείς τρίγο. Η πρώτη δουλειά που κάναμε ως μικρά παιδιά, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, ήταν να απλώνουμε τα σταφύλια. Ήταν η πιο εύκολη, πιο απλή δουλειά. Ο τρίγος ξεκινούσε πάντοτε το 15 Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο. Θυμάμαι από πριν περιμέναμε αυτές τις ημέρες. Κάναμε και δανεικαριές, μαζευόντουσαν και οι διπλανές οικογένειες. Πηγαίναμε στο ένα χτήμα, στον παππού μου, στον πατέρα μου, θυμάμαι τότε, ερχόντουσαν οι γείτονες. Μετά από 2-3-4 μέρες πηγαίναμε στο χτήμα του γείτονα. Ήταν ένα ωραίο κλίμα, κόσμος πολλής, ένα μικρό πανηγύρι. Πηγαίναμε από το πρωί, επειδή ήταν και ο καιρός, τότε έκανε και λίγο ζέστη, μέχρι τη δύση του ηλίου. Έπρεπε να τριγυρθούν τα χτήματα. Μέσα σε μεγάλη ζέστη είμαστε όλη τη μέρα μέσα στο χτήμα. Και τριγάγαμε, οι γυναίκες απλώνανε στα λόνια. Μετά να τη βάλουμε στα τσουβάλια ήθελε αγώνα. Ο τρίγος ήταν πανηγύρι. Ο τρίγος ήταν χαρά. Χαρά μεγάλη. Εγώ είχα συνεργαστεί με 30 άτομα. 15 εργατίες. Μας είχε χωρίσει το αφεντικό 15 και 15. Και τριγάγαμε. Και ήταν η χαρά μας, γιατί, όπως σας είχα πει, δεν ήταν άλλο προϊόν. Η σαφίδα ήτανε. Το τελευταίο στάδιο, ας πούμε, το οποίο σήμαινε και την ενηλικίωσή μας, ήταν όταν πλέον πηγαίναμε να κάνουμε μεροκάματο στη μάκινα. Χρειάζονταν τουλάχιστον 2 άντρες, οι οποίοι θα γυρίζουν ένα μοχλό, μια μανιβέλα, για να μπορέσει να δίνει όθηση στο μηχάνημα αυτό και να καθαρίζει τη σταφίδα. Ήταν πολύ σκληρή η δουλειά. Αν τα καταφέρναμε, μπορούσαμε να πάμε να εμφανιζόμαστε στην πλατεία μετά ή στο χωριό και να λέμε ότι είμαστε οι άντρες. Τη σταφίδα την αποκαλούσαν ο Μαύρος Χρυσός. Γιατί εκτός από τους αγρότες που δούλευαν και ζούσαν, έφερνε και συνάλλαγμα και έχει και το κράτος ωφέλει από τη σταφίδα. 10 τόνους σταφίδα έκανε 5 εκατομμύρια κοντά. Μία γκαρσονιέρα στον πύργο είχε 350.000. Τότε που πήγα εγώ τα παιδιά για σπουδές. Η σταφίδα παλιά έπεσε στο χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο Αθηνών. Φτιάξανε σιδηροδρομική γραμμή στον πύργο, στην Πατρών, με συνέπεια να πηγαίνει στο κατάκολο και να πλευρίζει το τρένο με το καράβι. Ακούμπαγε το τρένο στο καράβι. Ήτανε το μεγαλύτερο λιμάνι για τη σταφίδα, ήταν το κατάκολο, ήτανε των Πατρών, του Αιγείου και της Ακίνθου. Δεν τη ξεχνάω. Δεν τη ξεχνάω. Γιατί τη σταφίδα που το γνώρισα για καλλιέργεια. Αγάπη. Γιατί όταν γνωρίζεις κάτι από μικρός, δεν το ξεχνάς. Είναι το πρώτο μου, η πρώτη μου αγάπη που λέει.